Ξεκίνησα πριν από περίπου μία δεκαετία να ασχολούμαι με το θέμα αυτό, συγκεντρώνοντας αρχικά αρχιακό υλικό με μεγάλο πείσμα, με πολύ μεγάλη προσπάθεια και αντιμετωπίζοντας ποικίλες δυσκολίες. Έχοντας κατά νου ότι η ιστορία έχει πάντοτε φύλο και το φύλο της ιστορίας είναι κάτι το οποίο όσοι ασχολούνται με τις πηγές και την ιστορική έρευνα γνωρίζουν πολύ καλά τι σημαίνει. Όπως προαναφέρθηκε και προηγουμένως, σε παλαιότερες εποχές οι σωζόμενες πηγές και μαρτυρίες σχετίζονται σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό με το ανδρικό φύλο. Οπότε, οι όψεις, οι προσλήψεις και οι εκφάνσεις της γυναικείας ιστορίας, πολλές φορές προβάλλονται στον ερευνητή σαν να είναι μέσα από ένα καθρέφτη, σαν να είναι μέσα από ένα αντικείμενο δευτερογενές. Γι' αυτό το λόγο και ο τίτλος της μελέτης, «Αντικατοπτρισμοί του γυναικείου μοναχισμού», συνδέεται με την διαπίστωση αυτή ότι πολλές φορές οι ίδιες οι γυναίκες απουσιάζουν από τις πηγές που δομούν την ιστορική τους παρουσία. Με βάση αυτή την αφετηρία και έχοντας υπόψη μου ότι το θέμα του γυναικείου μοναχισμού αποτελεί ένα από τα ελάχιστα διερευνημένα ζητήματα της τοπικής μας ιστορίας, θέλησα να συνδυάσω τα τρία βασικά αντικείμενα των σπουδών μου. Τη θεολογία, την ιστορία και τις σπουδές φύλου. Έτσι, θεώρησα ότι το αντικείμενο της έρευνας του γυναικείου μοναχισμού αποτελεί ιδανικό αντικείμενο έρευνας που μπορεί συνδυαστικά να θεραπεύσει και τις τρεις αυτές κατευθύνσεις των ενδιαφερόντων και των σπουδών. Από την αρχή της έρευνας διαπίστωσα ότι ο ρόλος του ονομαζόμενου κοινωνικού φύλου αποτελεί αντικείμενο το οποίο θα έπρεπε να επεξεργαστούμε με τρόπο πολυθεματικό και διεπιστημονικό. Διότι το κίνημα του γυναικείου μοναχισμού εντάσσεται μεν στο γενικότερο μοναχικό κίνημα, το οποίο αναπτύσσεται από τον 3ο αιώνα κυρίως μετά Χριστόν μέχρι και τις μέρες μας, αλλά ταυτόσημα παρουσιάζει σημαντικές αμφισημείες και διαφοροποιήσεις σε σχέση με αυτό που ονομάζουμε ανδρικό μοναχισμό. Όπως παρατηρεί μία σπουδαία καθηγήτρια ενός Αμερικάνικου Πανεπιστήμιου, του Πανεπιστημίου Κολούμπια, η καθηγήτρια Άλις Κέσλερ Χάρις, για να έχουμε μία ολοκληρωμένη εικόνα της ιστορίας, θα πρέπει να έχουμε ταυτόχρονα μία ιστορία των ανδρών και μία ιστορία των γυναικών. Οπότε, αν θέλουμε να κατανοήσουμε την ιστορία του μοναχισμού στην περιοχή μας, οφείλουμε να διερευνήσουμε σε βάθος τόσο την ιστορία του ανδρικού μοναχισμού, όσο και την ιστορία του γυναικείου μοναχισμού. Μία επισκόπηση στην προηγούμενη βιβλιογραφική παραγωγή, όπως αναφέρω χαρακτηριστικά και στο βιβλίο, για μένα προσωπικά ήταν απογοητευτική. Ελάχιστες μόνο αποσπασματικές και διάσπαρτες αναφορές υπήρχαν σε προηγούμενα έργα και μελέτες για το ζήτημα αυτό. Οπότε θα έλεγα ότι η συγγραφή αυτού του βιβλίου, η έρευνα καταρχάς και στη συνέχεια η συγγραφή, αποτέλεσε για μένα μια πρόκληση αλλά και μια ευθύνη έναντι της τοπικής εκκλησιαστικής μας ιστορίας. Δεν θα μπορούσα να αναλύσω με αυτή την ομιλία όλες τις πτυχές και τα τεχνικά ζητήματα που συνδέονται με το έργο αυτό. Εξάλλου, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ανατρέξει και να μελετήσει το βιβλίο και να διαπιστώσει
την πολυθεματική εστίαση στην οποία αναφέρθηκα προηγουμένως. Αυτό που νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία είναι το γεγονός ότι στην προσπάθειά μου να διερευνήσω το γυναικείο μοναχισμό έθεσα ως στόχο τη σύνδεση της ιστορικής πορείας των γυναικών ασκητριών και μοναχών με το γενικότερο ιστορικό πλαίσιο της περιοχής. Όπως αναφέραν χαρακτηριστικά και οι δύο προλαλήσαντες, η ιστορία του γυναικείου μοναχισμού δεν μπορεί να γίνει κατανοητή και να νοηθεί εκτός του ευρύτερου ιστορικού πλαισίου της κάθε εποχής. Οπότε, σε αυτή τη βάση, αναζητήθηκαν διάφορες συνέχειες ή ασυνέχειες της πορείας του γυναικείου μοναχισμού στην επαρχία, προκειμένου να εξαρθούν συγκεκριμένα συμπεράσματα στην συγκεκριμένη χρονική συγκυρία στην οποία αναφερόμαστε σε κάθε κεφάλαιο και ευκαιρία. Οι πηγές της μελέτης ήταν ποικίλες. Αξιοποιήθηκε ένα μεγάλο έτρος πηγών, διαφόρων κατηγοριών, οι οποίες θεωρώ ότι επεξεργάστηκαν με αρκετά επίπονο τρόπο για να μας δώσουν το αποτέλεσμα που έχουμε σήμερα στα χέρια μας. Αυτό που συνήθως αντιμετώπιζα στην προσπάθειά μου για αναζήτηση πληροφοριών ήταν η έλλειψη πηγών, αλλά και η φιδωλότητα με την οποία μπορούσε κανείς να αντλήσει πληροφορίες μέσα από το διαθέσιμο υλικό για το θέμα αυτό. Ένα από τα βασικά αρνητικά σημεία του βιβλίου, και όταν λέω αρνητικά σημεία, αυτό συνδέεται κυρίως με την προσωπικότητα του συγγραφέα και όχι με τον τρόπο διαπραγμάτευσης του θέματος, είναι το γεγονός ότι πολλές φορές μπαίνω σε διαδικασία αναθεώρησης ζητημάτων τα οποία από προηγούμενες μελέτες θεωρούνται ως ταμπού, ως δεδομένα, ως στερεότυπα και πολλές φορές αυτό δημιουργεί δυσαρέσκεια σε κάποιους ανθρώπους. Είναι ένα ζήτημα το οποίο θέλω να ξεκαθαρίσω πως δεν έχει καμία σχέση με προσωπικές εμπάθειες ή με προσπάθεια υποτίμησης του έργου παλαιότερων ερευνητών. Νομίζω πως σε όλη την πορεία μου μέχρι και σήμερα η ενασχόλησή μου με την ιστορία θέτει ως στόχο την αναζήτηση της ιστορικής αλήθειας. Η ιστορική αλήθεια πολλές φορές μπορεί να έρθει σε σύγκρουση με λαϊκές δοξασίες, με θρησκευτικά πιστεύω, με λαϊκές παραδόσεις, με μύθους και παραμύθια. Αυτό δεν σημαίνει ότι υποτιμούμε την αξία και το έργο παλαιότερων ερευνητών που στηρίχθηκαν σε τέτοιου είδους δεδομένα. Παρ' όλα αυτά, γράφοντας ιστορία, οφείλουμε να μένουμε προσχολημένοι στην αιτιοκρατική και ορθολογική προσέγγιση των ιστορικών διεργασιών σε σχέση με τις πηγές οι οποίες βρίσκονται στη διάθεσή μας. Μία τελευταία διευκρίνηση και μετά θα δώσω το λόγο σε εσάς. Το βιβλίο πραγματεύεται την ιστορία όχι μόνο του γυναικείου μοναχισμού, αλλά όπως αναφέρεται και στον τίτλο, την ιστορία του γυναικείου ασκητισμού και μοναχισμού. Ο γυναικείος ασκητισμός προηγείται του γυναικείου μοναχισμού. Έτσι, η ασκήτρια της Βέρειας, ως η ομάρτυρα Ιερουσαλήμ, εσφαλμένα θεωρείται ως η πρώτη μονάστρια της Βέρειας. Καθότι δεν μπορούμε να μιλάμε για μοναχισμό και συνεπώς για μοναχές σε μία περίοδο που το ευρύτερο μοναχικό κίνημα δεν έχει ακόμη κάνει την εμφάνισή του. Εκτός από την ασκήτρια Ιερουσαλήμ, στη μελέτη συμπεριλαμβάνονται και άλλες ασκήτριες μη μοναχές, όπως υπήρξαν οι λαϊκές ασκήτριες του 20ου αιώνα,
Ευγενία Ράιου και άλλες, οι οποίες έζησαν σε διάφορα καταλήματα της επαρχίας, ασκούμενες ως μοναχές, χωρίς όμως να έχουν λάβει ποτέ το μοναχικό σχήμα. Και επίσης, στο ενδιαφέρον της μελέτης, εντάσσονται και διάφορες άλλες εναλλακτικές μορφές γυναικείου ασκητισμού, όπως είναι οι αφιερωμένες γυναίκες των χριστιανικών αδελφοτήτων, αλλά και η αδελφότητα Πελεκάν, η οποία για πολλά χρόνια υπάρχει στην επαρχία μας και προσφέρει σημαντικό κοινωνικό έργο. Δεν θα ήθελα να κουράσω με τεχνικά και επιστημολογικά ζητήματα, καθότι αντιλαμβάνομαι ότι πολλά από αυτά μπορεί να μην είναι και τόσο οικεία σε κάποιους από εσάς. Αυτό που έχω να καταθέσω ενώπιόν σας είναι ότι στη μελέτη αυτή αφιέρωσα πάρα πολύ χρόνο. Θα έλεγα ότι έδωσα τον εαυτό μου για αυτή τη μελέτη. Πολλές ώρες εργασίας, πολλά ταξίδια, πολλή έρευνα, πολύ κόπο και εύχομαι τελικά να αποτελεί έτσι μια συμβολή, ένα λιθαράκι στην τοπική μας ιστοριογραφία, πάνω στο οποίο μελλοντικοί ερευνητές θα χτίσουν ακόμη περισσότερα. Η νέα μελέτη του Πατρός Αθανασίου αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς δεν εξαντλείται στην παράθεση ιστορικών δεδομένων. Ο συγγραφέας δεν συμβιβάζεται και δεν συντάσσεται με την παραδοσιακή ιστοριογραφία που αντιμετώπισε τον γυναικείο μοναχισμό ως ένα φαινόμενο υποκείμενο στη σκιά του ανδρικού μοναχισμού, αλλά δείτε τα βλέπει το γυναικείο μοναχισμό σε ένα δυναμικό κίνημα το οποίο ξεκίνησε από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια και εξελίχθηκε στη διάρκεια των αιώνων, γνωρίζοντας άλλες φορές ανάπτυξη και άλλες φορές έφτασε στα όρια της παρακμής. Παράλληλα, κύριο μέλημά του είναι η ανάδειξη του πολλαπλού ρόλου της γυναίκας στην Ορθόδοξη Εκκλησία διαχρονικά, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον του στο γυναικείο μοναχισμό. Ο συγγραφέας συνδυάζει στοιχεία και πληροφορίες από διαφορετικά επιστημονικά πεδία, προκειμένου να καταλήξει σε ασφαλή συμπεράσματα. Η μελέτη του δεν μπορεί να χαρακτηριστεί αποκλειστικά ιστορική. Επεκτείνεται σε επίπεδο κοινωνιολογικό, ενώ αξιοποιεί τομείς άλλων επιστημών όπως η λαογραφία, η λογοτεχνία και η τέχνη ευρύτερα, στην προσπάθειά του να αναφερθεί όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένα σε ζητήματα που αφορούν τον γυναικείο μοναχισμό. Σκοπός του, όπως αναφέρεται, η προσπάθεια για μια πολυθεματική εξέταση του διαπραγματευόμενου ζητήματος μέσα από το πρίσμα διάφορων οπτικών γωνιών και ερμηνευτικών προσεγγίσεων. Για τον λόγο αυτό, ο συγγραφέας αξιοποιεί ποικίλα γνωσιολογικά εργαλεία, τα οποία συνδυάζονται με το πρωτογενές υλικό. Σήμερα δεν θα ερευνήσουμε τις τεχνικές και επιστημονικές μεθόδους που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας στην επόμενη τη μελέτη του. Ο σκοπός μας είναι η παρουσίαση της διαχρονικής παρουσίας του γυναικείου μοναστικού κινήματος, όπως χαρακτηρίζεται από τον συγγραφέα στην Ιμαθία, όπως αυτή αποτυπώνεται στο παρουσιαζόμενο βιβλίο, έτσι ώστε να γνωρίζουμε συνοπτικά τη σημαντική πτυχή, αυτή η πτυχή της τοπικής εκκλησιαστικής ιστορίας. Ο συγγραφέας ξεκινάει τη μελέτη του από τις πρώτες τιμές ανάπτυξης του χριστιανισμού στην πόλη, δηλαδή από την επίσκεψη του Απόστολου Παύλου, το κήρυγμα του οποίου προσέλκυσε άνδρες και γυναίκες, ακόμα και από τις ανώτερες τάξεις. Το πρώτο κήρυγμα στην Βέλη από τον Παύλο, σε συνδυασμό με την παραμονή του των συνεργατών του Σύλλα και Τιμόθεου στην πόλη για αρκετό χρονικό διάστημα, γίνονται αφορμή για την ανάπτυξη του πρώτου χριστιανικού πυρήνα και την ανάπτυξη της Βέλης σε κέντρο διάδοσης του χριστιανικού μηνύματος. Οι πρώτες αναφορές για ανάπτυξη μοναχισμού στη Βέλη συνδέονται με το πρόσωπο της ασκήτριας και μάρτυρα Ιερουσαλήμ, η οποία ως γνωστόν μαρτύρησε μαζί με τα παιδιά της τον 3ο αιώνα. Οι ιστορικές συνθήκες με τους βιωμούς των πρώτων χριστιανικών αιώνων και τη γενικότερη πολεμική εναντίον του χριστιανισμού αποτέλεσαν πρόσχομα και στην ανάπτυξη του μοναστικού ιδεώδους. Παρά το συγκεκριμένο γεγονός και σε συνδυασμό με τη δράση της μάρτυρας Ιερουσαλήμ, ο συγγραφέας καταλήγει στο συμπέρασμα ότι στη Βέλη έχει αναπτυχθεί μια ανθυρή χριστιανική κοινότητα, η οποία συνεφέρεσε στη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για τη μετέπειτα εμφάνιση συγκροτημένης ασκητικής και μοναχικής παρουσίας. Συνεπώς, δεν θα ήταν υπερβολή να υποστηρίξουμε ότι οι απαρχές του περιόδου του μοναχισμού και ειδικότερα του γυναικείου μοναχισμού ανάγονται και συνδέονται με τα γέρο σε μάρτυρα Ιερουσαλήμ. Στου
Στους επόμενους αιώνες, 5ου και 6ου, το γυναικείο μοναστικό κίνημα φαίνεται να εκπροσωπούν οι Ηγουμένοι Θεοδόρα και οι μοναχές Μυγδονία και Γρατισίνη, όπως αποδεικνύουν τα αποτελέσματα της αρχαιολογικής καπάνης. Σύμφωνα με τον Βουδούρη, οι παραπάνω δραστηριοποιήθηκαν σε κάποιο μοναστήρι, πιθανότατα εντός της οικιστικής περιοχής της πόλης, εικάζοντας ότι ο χώρος του μοναστηρίου θα μπορούσε να θεωρηθεί ο μετέπειτα ναός των Αγίων Θεοδόρων. Συνεπώς, κάνουμε λόγο για ένα είδος μοναχισμού αστικού τύπου, ο οποίος συνδυαζόταν με την υιοθέτηση χαρακτηριστικών κοινοβιακού μοναχισμού. Μέχρι και τον 13ο αιώνα, οι πληροφορίες για τη δραστηριότητα γυναικών μοναχών στην επαρχία είναι εξαιρετικά περιορισμένες. Ο συγγραφέας Αντώνας στοιχεία από το οποίο το Αγίου Αντωνίου του Πολιούχου της Βέρειας, ο οποίος έζησε τον 10ο αιώνα, αναφέρεται στην περίπτωση παρουσίας γυναικών κατά τη διάρκεια του εντοπισμού του σκηνώματός του, χωρίς όμως να μπορεί να πει με βεβαιότητα αν οι γυναίκες αυτές ήταν μοναχές ή όχι. Παράλληλα, την ίδια περίοδο εντοπίζεται και δραστηριοποιείται στη Βέρεια η μοναχή Ευπραξία. Την επόμενη περίοδο, ο γυναικείος μοναχισμός φαίνεται πως γνώρισε άνθηση. Σε αυτό το συμπέρασμα, καταλήγει ο συγγραφέας στηριζόμενος αφενός την ύπαρξη αξιωματούχων υπεύθυνων για την λειτουργία γυναικείων μονών, όπως ήταν ο Ιωάννης Ιερακάριος και ο Κομανίτης, ο οποίος έφερε το οφείλιο του Σακελίου και αφετέρου στην δραστηριότητα προσώπων τα οποία συνέβαλαν στην ανάπτυξη του ασκητικού ιερόντος, όπως ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο γνωστός εισηγητής της ησυχαστικής θεωρίας και των αδελφών των μοναχών Επίχαρης και Θεοδότης. Επιπλέον, ο συγγραφέας αναφέρεται στην περίπτωση των μοναχών της μοναχής με το όνομα Ξένη, η οποία εμφανίζεται σε διάφορες πηγές και έγιναν γνωστές δύο μοναχές με το όνομα Ξένη, με διάφορες ευκαιρίες στην τοπική ιστοριογραφία. Τελικά, μετά από παράθεση όλων των διαθέσιμων στοιχείων και κάνοντας τους απαραίτητους συσχετισμούς, καταλήγει στην ταύτιση των δύο μοναχών, Ξένης Παλαιολογίας και Μοναχής Ξένης, η οποία εγκαταστάθηκε στη Βέρεια την εποχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και είναι η αποδέκτη της επιστολής του Αγίου, απαντώντας σε παλαιότερα ερωτήματα που είχαν θέσει οι ερευνητές σχετικά με τα δύο πρόσωπα. Με την έναρξη της Οθωμανικής περίοδου, η δυναμική του μοναχισμού στις προηγούμενες περιόδου φαίνεται πως διατηρήθηκε ως έναν βαθμό. Οι πληροφορίες που παραθέτει ο συγγραφέας ανάγονται στον 16ο αιώνα και συνδέονται με το πρόσωπο του Αγίου Διονυσίου των Ολύμπων, ο οποίος δραστηριοποιήθηκε στην περιοχή μας. Μάλιστα, σύμφωνα με τον βιογράφο του Αγίου, πολλοί άνδρες και γυναίκες εγκατέλειπαν την προηγούμενη ζωή του για να σπαστούν τη μοναχική ζωή. Στο βίο του Αγίου περιλαμβάνονται και δύο αναφορές σε μοναχές της ζωής και μία ακόμη, το όνομά της οποίας δεν έχει διασωθεί. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι ο συγγραφέας προχωράει στη λύση ενός ακόμη ιστορικού ζητήματος που προέκυψε από την υποστήριξη της άποψης, σύμφωνα με την οποία η αδελφή του Αγίου που ονομαζόταν Κυριακή συνδέεται με το ομώνυμο μοναστήρι στην περιοχή του Νουτρού. Κατά τον συγγραφέα, δεν υπάρχουν τα απαραίτητα ιστορικά στοιχεία για να υποστηριχθεί και να τεκμηριωθεί παραπάνω άποψη. Περίοδος ανάπτυξης και αναγέννησης του γυναικείου μοναχισμού εντοπίζεται από τον 16ο αιώνα. Την περίοδο αυτή συστήνονται ή επανεκκρίνονται μοναστικά κέντρα και δραστηριοποιούνται οι γυναικείες προσωπικότητες εντός αυτών, όπως η Ρεβέκα και η Παρθενία. Κατά τον 16ο αιώνα, ο ναός του Αγίου Αντωνίου αναδεικνύεται σε κέντρο ανάπτυξης του αστικού γυναικείου μοναχισμού. Παράλληλα, παρουσιάζεται μεταβολή από το μοντέλο του αστικού μοναχισμού, που μοναχοί ασκούνται σε μοναστήρια εντός του αστικού περιβάλλοντος, στο μοντέλο του ενωδιακού αστικού μοναχισμού, που πλέον οι μοναχοί ασκούνται σε ενωδιακούς ναούς της πόλης. Το μοντέλο αυτό θα συνεχίσει να υφίσταται μέχρι και τα νεότερα χρόνια. Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, οι μοναχές προσφέρουν στις ενωδίες μέρος και το σύνολο της περιουσίας τους, με ανάλογο το βιοπορισμό τους μέχρι το τέλος της ζωής τους. Επιπλέον, την ίδια περίοδο αναδεικνύεται και ο θεσμός των ψυχοκόριτσων, δηλαδή ανήλικων κοριτσιών, τα οποία αφιερώνονταν σε μοναστήρια λόγω αδυναμίας των γονέων τους να τα αναθρέψουν και να τα συντηρήσουν οικονομικά. Σύμφωνα με τον Βουδούρη, ο γυναικείος μοναχισμός της περίοδου φαίνεται να διέρχεται σε μια φάση μετασχηματισμών του προηγούμενου αστικού χαρακτήρα, γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση ενός διαφοροποιημένου αστικού μοντέλου της ανάπτυξής του, το οποίο χαρακτηρίζεται από την πρόσληψη της μορφής του ενωριακού τύπου γυναικείου μοναχισμού. Επιπλέον, τα νέα δεδομένα που εμφανίζονται στο προσκήνιο της εποχής συνδέουν τη σταδιακή αλλίωση του παραδοσιακού αστικού γυναικείου μοναχισμού
με το ζήτημα των γενικότερων κοινωνικών συμβάσεων που επικρατούν κατά την περίοδο αυτή, αναφορικά με τη θέση των ανθρώπων τρίτης ηλικίας, αλλά και των ανήλικων παιδιών στην πολυεθνική οθωμανική κοινωνία της επαρχίας της Βέρειας. Αξίζει να σημειωθεί, όπως παρατηρεί ο συγγραφέας, ότι αρκετά μοναστήρια της οθωμανικής περίοδου αποτελούν συνδυασμό εκκλησιαστικών και κοινωνικών ιδρυμάτων, τα οποία, εκτός από το περιοριστικό πνευματικό τους προσανατολισμό, εμφανίζουν και εκδηλώσεις κοινωνικού παρεμβατισμού και προσφοράς. Μάλιστα, η δική αυτή ιδιότητα αποτελεί και την αιτία της αναβάθμισης του ρόλου και της ακτινοβολίας στα μάτια των χριστιανών υπηκών της Αυτοκρατορίας και αιτία για την αφιέρωση μέρους ή ολόκληρης της περιουσίας τους σε αυτά. Η κριτική κατάσταση που δημιουργήθηκε στην περιοχή μετά την αποτυχημένη επανάσταση στην Άουσα στάθηκε αφορμή για την καταστροφή πολλών μοναστικών συγκροτημάτων της επαρχίας, κυρίως όσων βρίσκονταν σε περιοχές του Βερμίου, χωρίς να εξαιρείται και η μονή προδρόμων του Μπιερίου. Συγκεκριμένη εξέλιξη επηρέασε αρνητικά και την ανάπτυξη του μοναστικού κινήματος. Πλέον οι αναφορές του γενικού μοναχισμού είναι περιορισμένες, ενώ από τη δεκαετία του 1830 διαφαίνονται προσπάθειες ανασύστασης του μοναχισμού από την χριστιανική κοινότητα της Βέρειας μέσω της αναστήλωσης και αποκατάστασης ορισμένων παλαιότερων μοναστηριών. Λίγο αργότερα, μαρτυρείται η παρουσία της μοναχής Ευθυμίας, χωρίς να έχουν παραπάνω πληροφορίες για την ίδια και τη δραστηριότητά της, καθώς επίσης και της μοναχής Διονυσίας, η οποία είχε συνάψει ομολογία 1500 δροσίων με το μοναστήρι της Καλλίπετρας. Την ίδια περίοδο, συγκεκριμένα στη δεκαετία του 1850, εντάσσεται και η μετατροπή του Ναού των Αγίων Αναγκαίων σε νοριακό μοναστήρι, διατηρώντας παράλληλα και την ιδιότητα του νοριακού ναού. Με τον ναό συνδέεται η μοναχήκα της Σοφρονίας, την οποία αναφέρθηκε πριν από λίγο ο πατήρ Πάβλος, η οποία είναι και η πρώτη που εγκαταστάθηκε στο ναό και χρησιμοποιήθηκε αυτός ως μοναστήρι. Στα συμπεράσματα του, ο συγγραφέας αναφέρει ότι οι μοναχές δεν φαίνεται να έχουν καμία ανάμειξη στη διοίκηση της Ενωρίας, καθώς ως βασική τους διακονή εμφανίζεται η προσφορά υπηρεσιών που ταυτίζονται με τα καθήκοντα του θεσμού των εκκλησιατορισσών νεοχωρισσών. Η επόμενη περίοδος, 1860-1912, θα μπορούσε να θεωρηθεί περίοδος συντήρησης του μοναχισμού στα προηγούμενα επίπεδα. Κατά αυτήν επιβιώνει το σύστημα του αστικού ενωριακού μοναχισμού, όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη περίοδο, και φαίνεται να αναπτύσσεται ένας ιδιότυπος χαρακτήρας μεικτού μοναχισμού, σύμφωνα με τον οποίο στο ίδιο μοναστικό συγκρότημα εγκαταβιώνουν άνδρες και γυναίκες μοναχοί. Ο συγκεκριμένος τύπος θα δούμε ότι αναβιώνει και σε άλλη μια δύσκολη ιστορική περίοδο, την κατοχική και την περίοδο του εμφυλίου. Η κατάσταση στον 20ο αιώνα φαίνεται να εναλλάσσεται ανάλογα με την περίοδο και τα δεδομένα. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, το μοντέλο του ενωριακού γενικού μοναχισμού, όπως είχε αναπτυχθεί την προηγούμενη περίοδο των Αγίων Αγίων, φαίνεται να εγκαταλείπεται. Ο ίδιος ο ναός όμως αποφασίζεται να λειτουργεί στον τύπο των μοναστηριών, δηλαδή με διευρυμένο ωράριο, με σκοπό την εξυπηρέτηση των πιστών, τύπος ο οποίος θα διατηρηθεί μέχρι την εποχή του Μεσοπολέμου, όπως οπότε φαίνεται ότι ατονεί. Την ίδια περίοδο, οι ιστορικές ανακατατάξεις φαίνεται πως επηρεάζουν τον γενικό μοναχισμό. Με τη μικρασιατική καταστροφή και την ανταλλαγή των μυθισμών φτάνουν καλοβριές από τη Μικρά Ασία και τον Πόντο, οι οποίες, αν και υπήρχαν αρκετές εγκαταλελειμμένες μονές, παρά αυτά αποφάσισαν να εγκατασταθούν σε μοναστήρια γειτονικών Μητροπόλεων. Μικρός αριθμός επέλεξαν την επαρχία της Βέρειας για να εγκατασταθούν όπως οι μοναχές Ιππιλικής, Σερμή και Παϊσία, οι οποίες διέμειναν στη Ραχιά. Άλλες πληροφορίες που ήθελαν να μαθηθεί η κατάσταση προσφύγων μοναχών στην περιοχή δεν επιβεβαιώνονται από τον συγγραφέα. Τη δεκαετία του 30 η κατάσταση φαίνεται να μεταβάλλεται ενώ παρατηρείται τάση ανάκαμψης. Είναι η εποχή που στο προσκήνιο εμφανίζεται η μονή της Αγίας Κυριακής Πλουτού, στην οποία παρατηρείται μοναχική δραστηριότητα, η οποία θα αποτελέσει την απαρχή για τον σύγχρονο κοινοβιακό μοναχισμό. Στη μονή της Αγίας Κυριακής καταστάθηκε η μοναχή Κασιανή, η οποία συνέβαλε στην ανάπτυξη του γενικού μοναχισμού με την οργάνωση του πρώτου μοναστηριού της Αγίας. Ακολουθεί η πολύπαθη δεκαετία του 40. Οπότε τη δεδομένη περίοδο παρατηρείται τάση επαναφοράς του μοντέλου του ενωριακού μοναχισμού με ορισμένες διαφοροποιήσεις, ενώ κάνει την επανεμφάνισή του το μοντέλο του μικρού μοναχισμού, το οποίο αναφερθήκαμε πριν από λίγο. Έτσι, στο μοναστήριο της Σφίνιτσας συναντούμε τη μοναχή Κυριακή να συγκατοικεί με ολιγομελή ανδρική αδελφότητα, ενώ στο μοναστήριο του Προδρόμου η μοναχή Μάρθα συγκατοικεί με την εκεί ανδρική αδελφότητα. Την επόμενη δεκαετία, στον τίτλο των γυναικείων μοναχιών, εισέρχεται και η μονή Μουτσιάρας, στην οποία προσέρχονται η Ευανθία και η Ερένη ως δόκιμες μοναχές.
Τελικά οι δύο θα καταλήξουν στο λαό των Αγίων Αναρχείων Βέρεια, στους μοναχές με τα ονόματα Μακρίνα και Γοργονία. Είναι οι δύο γνωστές καλογρίες της Βέρεια. Η εγκατάστασή τους στο ναό επαναφέρει το μοντέλο του Ενωριακού Μοναχισμού, ενώ οι δύο μοναχές συνέβησαν στη συνείδηση των πιστών την παρουσία και την δραστηριότητά τους με τον ναό μέχρι το τέλος της ζωής τους. Η νεότερη ιστορία του Κυριακού Μοναχισμού της Επαρχίας συνδέεται με τα δύο προαναφερόμενα μοναστήρια της Αγίας Κυριακής και της Φίνιτσας, στα οποία έγιναν προσπάθειες εγκατάστασης γυναικείου μοναχισμού. Η ανάπτυξη του γυναικείου μοναχισμού πέτυχε στην περίπτωση της Μονής της Αγίας Κυριακής. Αρχής γενομένης από την Ηγουμένη Φιλοθέης, το μοναστήρι προσήλθαν στο πέρασμα των χρόνων τρεις μοναχές, ενώ σήμερα στο μοναστήρι έχει εγκατασταθεί αδερφότητα Συρίων μοναχών, οι οποίες εγκαταβιώνουν μαζί με τη γερόντισσα και μία αδερφή. Η εγκατάσταση μοναχών στο μοναστήρι της Φίνιτσας φαίνεται πως δεν απέδωσαν τους αναμενόμενους κακούς, καθώς η εγκατάσταση μοναχών έγινε για μικρό χρονικό διάστημα. Στην προσπάθεια αυτή, οι μοναχές Σεβαστιανή και Θηρεσία αρχικά εγκαταστάθηκαν στο μοναστήρι και λίγο αργότερα μετακινήθηκαν στο μοναστήρι της Αγίας Κυριακής, όπου εντάχθηκαν στην Αγία Αδελφότητα. Στα τέλη της δεκαετίας του 70, ο Μητροπολίτης Παύλος εγκατέστησε στο μοναστήρι την αδελφή Μαργαρινή, η οποία παρέμεινε εκεί για 15 έτη. Η ανασυγκρότηση και ανάπτυξη του γυναικείου μοναχισμού στην επαρχία Βερίας συνδέεται με τον Μητροπολίτη Βερίας Νόσου και Καμανίας κ. Παντελεήμονα, ο οποίος από την εγκατάστασή του στη Μητρόπολη φρόντισε για την ανασύσταση των περισσότερων μοναστηριών. Έτσι, τα άλλα εγκαταλειμμένα μοναστήρια, τα οποία στις περισσότερες περιπτώσεις αποτελούσαν πόχους εξορμήσεων των περίπων, απέκτησαν ζωή με την εγκατάσταση αδελφοτήτων. Δεν είναι υπερβολή να αναφέρουμε ότι ο μοναχισμός και ειδικά ο γυναικείος μοναχισμός στην επαρχία μας ανθεί. Σήμερα λειτουργούν 5 γυναικεία μοναστήρια, δηλαδή αυτά της Φίνιτσας, των Αγίων Πάντων, της Μουσιάλης, της Αγίας Κυριακής και του Κυρίου Κορώνου της Νάουσας, με σημαντικό αριθμό μοναχών που αποδεικνύει το ενδιαφέρον του σύγχρονου ανθρώπου για την προσέγγιση του Θεού μέσα από τη μοναχική πολιτεία. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται και η παράθεση ιστορικών δεδομένων σχετικά με τον γυναικείο μοναχισμό στην επαρχία Βερίας, από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια μέχρι τις μέρες μας. Παρά αυτά, η μελέτη του συγγραφέα δεν εξαντλείται. Ο συγγραφέας συνεχίζει να αναλύει το ζήτημα του γενικού μοναχισμού και από άλλες οπτικές γωνίες. Ερευνά το δημοτικό τραγούδι, προκειμένου να βρει και να αναλύσει στοιχεία που σχετίζονται με καλωριές. Εντρυφάσει τα λογοτεχνικά κείμενα και παρακολουθεί το συγγραφέα και τα στοιχεία που σχετίζονται με τα αντικείμενα της έρευνάς του. Τέλος, επεκτείνεται και σε άλλα επιστημονικά πεδία και με τη χρήση διαφόρων μεθοδολογικών εργαλείων ερευνά και τεκμηριώνει το αντικείμενο της έρευνάς του. Όπως όλοι γνωρίζετε και έχετε ενημερωθεί από τις ανακοινώσεις προσκλήσεις, πρόκειται για ένα ακόμη συγγραφικό έργο του Πατρός Αθανασίου Γουδούρη. Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Αντικατοπτρισμοί του γυναικείου ασκητισμού και μοναχισμού στην Μαρτία, όψεις, εκφάνσεις και προεκτάσεις από την Ρωμαϊκή περίοδο μέχρι και την σύγχρονη εποχή». Εκ προημίου να πω ότι δεν με εξέφρυξε το γεγονός ότι η καινούργια συγγραφική μελέτη του Πατρός Αθανασίου αφορά τον μοναχισμό στην περιοχή μας. Αν ανατρέξει κανείς την βιβλιογραφία των έργων του, θα βρει τουλάχιστον 11 ακόμη βιβλία που αφορούν μελέτες σχετικά με τον μοναχισμό, με ιστορικά του πρόσωπα, ιστορικά του γεγονότα, επιγραφές, τυχογραφίες και αγιογραφίες, κοιμήλια και περιουσιακά στοιχεία και γενικότερα αφορούν την ιστορική διαδρομή των μονών της Συμμαθίας. Αυτό όμως που προσωπικά με εξέπληξε σε αυτή την τελευταία έκδοση που παρουσιάζουμε σήμερα είναι όχι μόνο το μέγεθος και ο ρυθμός των σελίδων. Πρόκειται για ένα βιβλίο πέραν των 500 σελίδων ιστορικών αναφορών, αλλά για ένα βιβλίο που επεκτείνεται σε όλη τη χριστιανική περίοδο 2.000 και πλέον χρόνων. Το έργο αυτό δεν είναι μόνο μεγάλος αριθμός σελίδων και ιστορικών πληροφοριών, αλλά είναι μεγάλο ακριβώς για τη μεγάλη αυτή χρονική περίοδο που διαπραγματεύεται. Δεν είναι καθόλου εύκολο, για να μην πω ότι σχεδόν είναι ακατόρθωτο, να καταφέρει κανείς όχι μόνο να συγκεντρώσει όλο αυτό το υλικό, αλλά και να το συνθέσει μεταξύ του. Η προσωπική μου γνώμη είναι ακριβώς ότι αυτό ήταν το δυσκολότερο εγχείρημα που κατορθώνει ο πατήρ Αθανάσιος σε αυτή τη μελέτη. Και αυτό γιατί χρειάζεται όχι μόνο γνώση της ιστορίας, της διαμόρφωσης του μοναχικού κινήματος
για να χρησιμοποιήσω δικές του λέξεις, αλλά γιατί προϋποθέτει τη γνώση των ιστορικών συνθήκων που τις διαμορφώνουν σε κάθε εποχή. Όσοι έχετε ήδη δει, έστω και επιγραμματικά, το νέο αυτό βιβλίο, θα έχετε διαπιστώσει ότι ασφαλώς έχει σχέση και με τη δική μας ενορία, επειδή αγγίζει και δικές τις ιστορικές στιγμές. Άλλωστε, είναι πολύ φυσικό να μην διαφεύγει της προσοχής του Πατρός Αθανασίου το ιστορικό υλικό της ενορίας μας, αφού ίσως ήταν από τα πρώτα που μελέτησε από την αρχή της ιστορικής του ανασκαφής στο απέραντο, πολύχρωμο και πολύπλευρο ιστορικό μεταλλείο της περιοχής μας. Είναι ένας ακόμη λόγος που δίνει χαρά στην ενορία μας η δική του πρόοδος και το πολυγραφότατο έργο του. Αν προσέξει κανείς τις πηγές που χρησιμοποίησε ο πατήρ Αθανάσιος, τότε θα διαπιστώσει ότι από τα ενοριακά αρχεία της Ιεράς Μητροπόλεως Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας, ένα μεγάλο μέρος, ανήκουν στα αρχεία της ενορίας του Ιερού Ναού μας των Αγίων Αναργύρων Βερίας. Αρχεία που βρίσκονται είτε στα παλαιά βιβλία των πρακτικών της ενορίας, είτε στα βιβλία ιεροπραξιών, είτε ακόμη στις συλλογές των βαλετύπων, είτε σε επιγραφές, σε παλαιές τυπογραφίες και σε ιστορικά πλέον κοιμήλια λειτουργικά σκεύη της ενορίας μας. Θα πρέπει όμως εδώ να μνημονεύσω και την προφορική ζωντανή παράδοση και μαρτυρία πολλών δεκαετιών, άλλων των πέντε, που χρησιμοποίησε από ιερείς αλλά και από εκκλησιαζομένους της ενορίας μας. Ενδεικτικά μόνο θα σημειώσω τις αναφορές του στις μοναχές Μακρίνα και Γοργονία, που η μοναχική τους χώρα της Μεγαλοσχημίας έγινε στο ναό μας και έγιναν όχι μόνο γνωστές, αλλά και πολύ αγαπητές σε όλη την ενορία και όχι μόνο, αφού διακόνησαν ως νεοκόρησες στο ναό, ενώ στεγαζόταν για πολλά χρόνια στο διαμορφωμένο ως μικρό κελίον χώρο στον διπλανό παλαιό ναό. Από τα παλαιότερα κοιμήλια λειτουργικά σχέδια που περιλαμβάνει στην παρούσα εργασία του ο πατήρ Αθανάσιος, θα αναφέρω μόνο τον Σταυρό Αγιασμού του 19ου αιώνα που έχουμε εδώ στην ενορία μας και εδώ στην αίθουσά μας, που φέρει την επιγραφή αφιέρωσης της μοναχής Χάτζης Σοφρονίας. Επίσης, δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητη η αναφορά του και στην επιγραφή που ανάγεται ίσως τον 19ο αιώνα, που φέρει η τυπογραφία της παράστασης των Αγίων Θεοδόρων που βρίσκεται στο παρεκκλήσιο της ενορίας μας, στο ναό της Παναγίας Περιβλέπτου, με τα εξής στοιχεία: δέηση της δούλης του Θεού Παρθενίας Μοναχής. Η επιγραφή αυτή είναι σημαντική και χρήζει μεγαλύτερης ακόμη έρευνας για να απαντηθούν όλες οι πιθανές εκδοχές σχετικά με τα στοιχεία της, όπως άλλωστε περιγράφει στο βιβλίο και ο πατήρ Αθανάσιος. Μία από τις νεότερες ιστορικές στιγμές της ενορίας μας ήταν και η επιστροφή της εικόνας της Παναγίας στη Μονή της Μουτσιάρης, με πανηγυρικό μάλιστα τρόπο. Είναι γνωστό ότι πολλές φορές, λόγω των ιστορικών συνθήκων που επικράτησαν, η Βέρεια και η Ναή της έγιναν τόποι υποδοχής και διαφύλαξης των μοναχών αλλά και των κοιμηλίων των μοναστηριών. Με αυτόν τον τρόπο η Ναή μας διαδραμάτισαν ένα ιστορικό ρόλο που ως νέα κυβωτός διέσωσαν και διαφύλαξαν ανθρώπους και κοιμήλια από την απολύτιστη λέλαπα των παθών που σκοτίζουν και σκοτεινιάζουν με κάθε τρόπο την ανθρώπινη ιστορία μας. Πριν τελειώσω τη σύντομη και γι' αυτό σίγουρα ατελή αναφορά μου στο βιβλίο αυτό που διαπραγματεύεται το γυναικείο μοναχισμό στην Ιμαθία, θα ήθελα να αναφερθώ στις πρώτες επισημάνσεις που από την αρχή χαρακτηριστικά παρατηρεί ο πατήρ Αθανάσιος. Πρόκειται για ένα έργο που αφορά την γυναικεία μορφή του μοναχισμού και όπως τονίζει, ίσως ήταν λίγο υποβαθμισμένη στο χώρο της βιβλιογραφίας η αναφορά σε αυτήν. Βλέπετε, μέσα στο γενικότερο κλίμα της ανδροκρατούμενης κοινωνίας μας, όπως ο ίδιος αναφέρει, λείπουν πράγματι τέτοιες αναφορές και μελέτες. Στη βιβλιογραφία αναφέρει έναν κοινό μας δάσκαλο στην θεολογική σχολή
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον Δημήτριο Τσάνο. Είναι ο μακαριστός πλέον καθηγητής μας, που επανέφερε και πάλι στην θεολογική μας βιβλιογραφία την έκδοση του Μετερικού. Όλοι γνωρίζαμε την έκδοση του Γεροντικού, που αφορούσε ωφέλιμες διηγήσεις από την ζωή των ασκητών και των μοναχών. Είχαμε όμως ξεχάσει τις παλαιές θεολογικές διηγήσεις των πρώτων αιώνων από τις ασκήτριες μοναχές. Η νέα εκείνη έκδοση του Μετερικού του καθηγητή μας έφτασε, αν γνωρίζω καλά, τους 7 τόμους. Χάρη στην δική του έμπνευση και τις δικές του προσπάθειες, η έκδοση του Μετερικού χωρίς καμία αμφισβήτηση αποτελεί την πληρέστερη όλων των προηγουμένων για το δικό του είδους. Δυστυχώς, και στον χώρο της θεολογίας, κάποτε παρεσέφθησαν η ηθικολογία από τη μία και ο ορθολογισμός από την άλλη. Οι δύο θανατηφόρες αυτές παγίδες, όχι μόνο στον χώρο της δογματικής θεολογίας, αλλά και στον χώρο της πνευματικής ζωής, ως του αλάνθαστου τρόπου της σωτηρίας. Οι δύο αυτές παγίδες είναι θανατηφόρες γιατί ο ηθικισμός οδηγεί στη μάταιη και καταστροφική υπερηφάνεια των ελαχίστων σωζωμένων και ο ορθολογισμός σε αυθαίρετες φαντασίες και σε ψυχικούς λογισμούς. Τι συμβαίνει όμως στην πραγματικότητα? Η άσκηση του πνευματικού αγώνα είναι μια υπέρβαση της ίδιας της ανθρώπινης μεταπτωτικής φύσεως. Μέγας Αθανάσιος θα θαυμάσει και θα ενίσχυει την άσκηση των γυναικών που πραγματοποιεί την υπέρβαση της φύσεώς τους και της δίνει την δύναμη της ασκήσεως του άνδρα. «Πάσε εαρεστήσασε γυναίκες», γράφει, «ανδρών τάξην λαμβάνουσιν». Για να επαυξήσει τον λόγο αυτό ο Γρηγόριος ο Θεολόγος στον επιτάφιο λόγο προς την αδελφή του Γοργονία λέει «Ω γυναικεία φύσης, την ανδρίαν νικήσασα δια των κοινών αγώνα της σωτηρίας και σώματος διαφοράν, ου ψυχής, το θύλι και το άρεν ελέγξασα». Ω δηλαδή φύσης γυναικεία, που νίκησε ακόμη και την φύση την ανδρική. Γιατί η γυναίκα διαφέρει ως προς το σώμα μόνο και όχι ως προς την ψυχή. Και πολλές φορές η γυναίκα ελέγχει και τον άνδρα στο πνευματικό αγώνα. Ο Άγιος Σιμεών Μεταφραστής θα εξάγει τον αγώνα της Οσίας Φυλακίας της Αντιοχία της μετονομαστήσης Πελάγιος, σημειώνοντας χαρακτηριστικά, θα παραλείψω το κείμενο για να μην σας κουράσω, «χρήσιμο και ωφέλιμο σε όλους μας θα ήταν να μάθουμε για την αρετή κάποιας γυναίκας, η οποία καθόλου δεν διαφέρει ως προς τα κατορθώματα από τους άνδρες. Η αρετή αυτή αξίζει ακόμη περισσότερο, σύμφωνα με το μέγεθος της κακίας που ήρθε και αντικατέστησε». Επιλείψουμε ο χρόνος, δεν φτάνει ο χρόνος, αν θελήσω να αναφέρω πόσες είναι οι πληροφορίες στην πατερική θεολογία, αλλά και οι αναφορές στο βιβλίο του Πατρός Αθανασίου, πόσες είναι αυτές οι αναφορές που εξυψώνουν το πρόσωπο της γυναίκας μέσα στην Εκκλησία. Ας μην εισμονούμε ότι το πρότυπο του μοναχισμού γενικά, αλλά και του γυναικείου μοναχισμού ιδιαίτερα, είναι το πρόσωπο της Πελαγίας Θεοτού. Της γυναίκας εκείνης που όχι απλώς ξεπέρασε κάθε άντρα στην αρετή και στην αγιότητα, αλλά έγινε η τιμιωτέρα των χερουβίμ και η ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των σεραφείμ, δηλαδή ανέβηκε υψηλότερα και από αυτούς ακόμη τους αγγέλους του Θεού. Ίσως με όσα ανέφερα από την πατερική ορθόδοξη διδασκαλία και στίγματα αυτά υπάρχουν στις αναφορές στο βιβλίο του Πατρός Αθανασίου, κάποιον να τον κατέλαβε ο ηθικισμός και ο ορθολογισμός και να σκέφτηκε ότι οι πατέρες μιλούν για υπερανθρώπους ή για γίγαντες. Όχι βέβαια, δεν σημαίνει κάτι τέτοιο. Η πνευματική ζωή των μοναζουσών που διαπραγματεύεται και αυτό το βιβλίο, όπως και όλων των μοναχών αλλά και κάθε πιστού, δεν έχει να κάνει με τις φιλοσοφικές φαντασιώσεις του υπερανθρώπου. Ασφαλώς δεν έχει καμία σχέση και με τις ονειροπαρμένες διακρίσεις κάποια στάχα ανώτερης τάξης ανθρώπων. Η πνευματική ζωή
είναι η απλή καθημερινότητα. Η μόνη διαφορά από τις άλλες μορφές τρόπων ζωής είναι η σχέση με τον Θεό. Μία σχέση όμως που είναι καθοριστική και ρυθμιστική για την απλή καθημερινότητα. Γι' αυτό και οι μοναχές δίδαξαν όχι με κάποια κοσμική σοφία και παράλληλα επιβλήθηκαν όχι με κάποια κοσμική δύναμη. Αντίθετα, μετέφεραν την απλή εμπειρία της καθημερινής ζωής τους με απλότητα και αγάπη και αναδύθηκαν αληθινές πνευματικές μητέρες στον κόσμο. Αν αυτό φαίνεται δύσκολο να το κατανοήσουμε, τότε ας σκεφτούμε λίγο το παράδειγμα της φυσικής μητέρας. Υπάρχει άλλο ισχυρότερο παράδειγμα, αλλά και θεαματικότερη μέθοδος αποδοχής, τιμής, εμπιστοσύνης και αγάπης στον κόσμο αυτό από το υπόδειγμα και το παράδειγμα της μητέρας? Αυτή ήταν και είναι και η ζωή των μοναζωσών. Και ασφαλώς είναι ένας βίος εγκόσμιος και συνεπώς χορεύεται μέσα στην ιστορία και τις συνθήκες που επικρατούν σε κάθε εποχή. Από αυτή την άποψη δικαιώνεται ο τρόπος προσέγγισης της ιστορίας του γυναικείου μοναχισμού στην προκειμένη μελέτη του πατρός Αθανασίου.